race, 60 laps. So you pit now, you can go to the end of stage number one. I would not be a bit surprised over the next few laps to see some drivers hitting pit road. Here they come, Larry. Μεταξύ φίλων, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω είναι για ποιο λόγο είχες το όνειρο να γίνεις οδηγός αγώνων. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο όνειρο και όπως αναφέρεις και ένα όνειρο με πάρα πολλές δυσκολίες γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα, η οποία δεν παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες με το εξωτερικό. Για μιλήστε μου λοιπόν για το ταξίδι σου. Πώς ξεκίνησες? Αρχικά το ταξίδι ξεκίνησε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου έκανε καρτ, χοβίστηκα τελείως, χωρίς να έχει κάποιο έτσι, σκοπό να γίνει οδηγός αγώνων. Δηλαδή έκανε καρτ αφού είχα γεννηθεί, σκέψου. Οπότε κάποια μέρα απλά θεώρησε ότι θα ήταν καλό να με βάλει στην πίστα έτσι για πλάκα, να δούμε άμα θα μπορώ να οδηγήσω, ξέρω εγώ ή όχι. Και ξεκίνησε να γίνεται έτσι κάτι μεταξύ πατέρα και γιου. Ας πούμε, ξέρεις, πηγαίναμε Σαββατοκύριακα, κάναμε πλάκα με ένα καρτάκι. Από εκεί και από εδώ. Από ένα σημείο και μετά μου άρεσε εμένα προφανώς. Πιτσιρικάς τώρα, πιτσιρικάς. Πάρα πολύ μικρό παιδί, ούτε καν πιτσιρικάς. Δηλαδή, μπέμπις εκεί 7 χρονών, ας πούμε, max, 8. Μου είπε, άμα ήταν να δοκιμάσουμε να κάνουμε και κάποιους αγώνες. Έτσι, άμα θέλουμε να, άμα είναι να τρέξουμε. Εγώ τότε φυσικά δεν μπορούσα να του πω όχι και από τη χαρά μου ότι κάνω ό,τι κάνω. Και κάναμε την πρώτη μας χρονιά. Είδαμε ότι πηγαίνει καλά. Πάντα με χαμηλό το προφίλ, έτσι, και δεν καβάλισαμε κανένα καλά. Δεν κέρδισα, προφανώς, γιατί πολλές φορές είναι παρεξηγημένη αυτή η εισαγωγή. Νομίζουν ότι ξεκινάς από κάπου και κερδίζεις το παίρνεις σερί. Απλά είδαμε ότι είχαμε καλά αποτελέσματα και αυτό είχε πλάκα. Δηλαδή, μας έκανε να θέλουμε να συνεχίσουμε και να βελτιωθούμε. Οπότε, από εκεί και πέρα, ξεκίνησε η πορεία. Ποτέ δεν ξεκίνησε με βλέπεις τη Φόρμουλα 1, ας πούμε, ή τον κορυφαίο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, μηχανοκίνητο. Απλά προχωράγαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και κάποια στιγμή το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη συμμετοχή που κάναμε σε παγκόσμιο kart, στην κατηγορία mini. Και τότε, φίλε, μας αλλάξανε τα μυαλά, είδαμε πώς είναι οι αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο και ξεκινήσαμε να το βλέπουμε διαφορετικό στο άθλημα και να λέμε ότι καταλήξαμε μάλλον στο συμπέρασμα ότι το εξωτερικό είναι η μόνη λύση. Έτσι, στην Ελλάδα το επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό και ανταγωνισμού και άποψη έβρεση χορηγιών, ας πούμε, ή promotion του ονόματος και του brand name που έχει φτιάξει. Οπότε από εκείνη τη μέρα είπαμε να πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να γίνουμε επαγγελματίες, να γίνω επαγγελματίας οδηγός, μάλλον. Αυτό. Κάπως έτσι είναι συνοπτικά η πορεία και το όνειρο. Δηλαδή, πάντα στοχεύουμε στην κορυφαία κατηγορία, όχι απαραίτητα στη Φόρμουλα 1. Τώρα, ας πούμε, στο NASCAR στοχεύουμε για την Αμερική. Δεν είχα ποτέ κάποιο τέτοιο θέμα. Επομένως, δεν υπήρχε ή υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο επιλογής αγώνων, ειδικά στην αρχή. Ήταν απλά θέμα διασκέδασης και λίγο θέμα ονείρου που κυνηγούσες. Κοίτα, εκείνες εποχές γενικά και τα οικονομικά σαν Έλληνες, ας πούμε, δεν βοηθάγανε. Δηλαδή τώρα εποχές 2011-2012 ήταν περίεργα. Κάναμε προφανώς στοχευμένους αγώνες γιατί θεωρήσαμε, με τον πατέρα μου εννοώ, γι' αυτό χρησιμοποιώ πληθυντικό, έτσι. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει αναλάβει όλη την πορεία, όλες τις επαφές. Αυτός έχει βγάλει, ας πούμε, το πλάνο μέχρι και σήμερα για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και μου εξήγησε το εξής, ότι στην Ελλάδα σε αγώνες με 8 συμμετοχές να τρέξει ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε 8-12 συμμετοχές, χωρίς αναγνώριση δεν είχε πολύ νόημα. Οπότε κάπως έτσι επιλέγαμε αγώνες και λέγαμε, ας πούμε, είναι πιο χρήσιμο να κάνουμε 3 αγώνες παγκοσμίου. Το οποίο παγκόσμιο είχε 90 συμμετοχές, έτσι. Όχι 90 κάρτ μες στην πίστα ταυτόχρονα, αλλά μας χωρίζανε σε group. Group Α, ξέρω εγώ, έτρεχε με τον group Β, group Β με τον group C και μαζεύαμε πόντους. Και με αυτή τη διαδικασία έκανες, πέναγες σε ημιτελικό, τελικό, όπως και να έχει. Έτσι γινόταν το παγκόσμιο και θεωρήσαμε ότι αυτοί οι αγώνες και από άψη εμπειρίας και από άψη επένδυσης, αν θες να το πεις έτσι, των χρημάτων που είχαμε να διαθέσουμε εκείνη την περίοδο. Ήταν η σωστή κίνηση, ας πούμε. Και πάντα με τέτοιο σκεπτικό προχωράμε για τις κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε και το πού θα τρέξουμε σε όλα τα χρόνια. Πρέπει να υπήρχε και το στοιχείο, υποθέτω, του ανταγωνισμού. Διότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο στο εξωτερικό. Οπότε υπήρχε και το στοιχείο του να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, να δεις τι ακριβώς μπορώ να κάνω, πού βρίσκομαι. Κοίτα,
Καταλαβαίνω τι μου λες, απλά νομίζω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Και τι εννοώ με αυτό, ότι πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθείς βέβαια τι γίνεται με οδηγούς γενικά, όταν πηγαίνουν ας πούμε στο εξωτερικό και κάνουν πρώτη φορά αγώνα, βλέπουν και τρώνε μια συσσαγωγικά σφαλιάρα πραγματικότητας, καθώς ο ανταγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συναντάς στη χώρα σου, δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε και εμείς όταν πήγαμε πρώτη φορά, από τους 90 οδηγούς που είχε πέσει, ήμασταν στους τελευταίους 10. Εκεί όμως έρχεται η διαφορά. Εμείς θεωρήσαμε ότι ναι, εδώ, με αυτόν τον ανταγωνισμό, άμα μάθεις να είσαι καλός εδώ πέρα, θα είσαι καλός παντού. Οπότε δεν μας πήρα από κάτω το ότι πήγαμε σε ένα παγκόσμιο με λιγότερα προνόμια, ας πούμε, ή εφόδια σε σχέση με τους άλλους. Γιατί λογικό είναι, εντάξει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κακό. Απλά θεωρήσαμε ότι άμα κάνουμε την προσπάθειά μας εκεί, θα βελτιωθώ πάρα πολύ σαν οδηγός. Οπότε με αυτή την ψυχολογία και με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε έτσι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, η Ελλάδα υστερεί σε αυτό το πράγμα και θεωρώ το ρίσκο του να πηγαίνεις στο εξωτερικό να κάνεις αγώνα σε οποιαδήποτε χώρα, και ας μην είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, να τρέχεις το γερμανικό ή το ιταλικό πρωτάθλημα στο Kart, είναι σίγουρα πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα σου δώσει πολλές παραπάνω εμπειρίες από το εγχώριο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Συνέχισες επομένως στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, για 2 χρόνια να αγωνίζεσαι. Σωστά. Και φτάνουμε στο σημείο που συμμετείχες στο παγκόσμιο, στο Mini John Cooper Works, το πρωτάθλημα. Το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ήταν και ένα από τα highlight της καριέρας σου μέχρι στιγμής. Να κάνω μια μικρή διόρθωση για το Mini. Το Mini ήταν το ιταλικό πρωτάθλημα Mini, όχι παγκόσμιο. Το ιταλικό πρωτάθλημα. Περνάω τα 2 χρόνια που είσαι στην Αγγλία. Ναι, ναι. Αν θέλεις, μπορούμε να επεκταθούμε πάνω και σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω θέμα. Εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ να σου απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Βεβαίως, γιατί θέλω να ανακαλύψω και τη σκέψη σου, τη διαδικασία σκέψης από αγώνα σε αγώνα. Πώς ακριβώς οργάνωνες τις προσεγγίσεις. Οπότε, ναι, βεβαίως. Δεν μιλήσαμε για τα 2 χρόνια στην Αγγλία. Ωραία. Η Αγγλία, κοίταξε, λειτουργήσε ως το μεταβατικό στάδιο από το κάρ στο αυτοκίνητο. Γιατί εγώ είχα ένα πολύ απλό και ουσιαστικό θέμα, το οποίο ηλικιακά εκείνη τη στιγμή με δυσκόλευε να είμαι ανταγωνιστικό στο kart. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ψηλός για την κατηγορία και την ηλικία που έτρεχα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήμουν κοντά στο 1,70 κάτι και ήμουν 15 χρονών. Οπότε στην κατηγορία, ας πούμε, junior που έπρεπε να τρέξω, επειδή εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν είχα ακολουθήσει και την κουλτούρα, ας πούμε, της γυμναστικής, αν θες να το πεις έτσι, της σωστής προετοιμασίας στο. Για το kart, τότε είχα ξεκινήσει και είχα γνωρίσει τον προπονητή μου, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια γυμναστής μου, και με έφερε στο σωστό σημείο, ο Σταμάτης ο Λένης, να το αναφέρουμε, και η ομάδα του. Οπότε εκείνη την περίοδο εγώ δεν μπορούσα να είμαι ανταγωνιστικό, γιατί ήμουν πιο βαρύς από τα υπόλοιπα παιδιά. Και στο kart παίζει ρόλο και το 1 κιλό και τα 2 κιλά, και όταν είσαι κάπου στα 10 πάνω από τους άλλους, όσο γρήγορος κι αν είσαι, υστερείς, πώς το λέμε, χάνει το αυτοκίνητο, ας πούμε. Οπότε ψάξαμε μάλλον ποιες χώρες έχουν τη δυνατότητα σε παιδιά κάτω των 15 ετών να τους δώσουν αγωνιστική άδεια για αυτοκίνητο. Και η μόνη χώρα που το έκανε αυτό ήταν η Αγγλία. Σε 2 πρωταθλήματα, ήταν το Junior Saloon Car Championship, αυτό που έτρεξα εγώ 2 χρόνια, και ένα Ford Fiesta Cup, ας πούμε, αν θυμάμαι σωστά, νομίζω έτσι λέγονται. Είναι με φιεστάκια, τέλος πάντων, το ίδιο ακριβώς spec με το Junior Saloon, απλά ενιαίο Fiesta. Δηλαδή τα αμάξια ήταν max 110-120 άλογα, εκεί κάπου στα 800 κιλά, με roll cage κανονικά μέσα, έτοιμο αγωνιστικό. Στις ίδιες πίστες τρέχαμε, απλά εμείς ήμασταν με Saxo και 106 και αυτή ήταν με Fiesta. Δεν έχει σημασία. Ήταν τα πρωταθλήματα στα οποία εγώ είχα τη δυνατότητα να λάβω μέρος 14-15 χρονών. Οπότε έτσι και έτσι και έγινε. Οι άνθρωποι πολύ επαγγελματίες. Ήταν μονόδρομος επομένως. Δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ήταν αναγκαστικά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και ήταν τα πρώτα έτσι ταξίδια πιο σοβαρά, ας πούμε. Γιατί το kart είναι κάτι το οποίο το έκανα από πιτσιρίκι. Οπότε το είχα ως κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν αγωνόμουν να πάω, ας πούμε, στην πίστα να τρέξω kart. Ενώ το αυτοκίνητο ήταν κάτι άλλο. Οπότε πριν πάω στην Αγγλία, πήγα βασικά να κάνω ένα ταξίδι για να βγάλω την άδεια, γιατί η άδεια δεν δίνεται έτσι. Δεν πάω εγώ να τους πω είμαι ο Κρασόνης, έχω τρέξει εκεί και θα μου δώσουν την άδεια. Έπρεπε να περάσω κάτι εξετάσεις. Όντως κανονικά, όχι ιατρικές, και ιατρικές μάλλον, αλλά και κάποια τεστ σαν να δίνεις δίπλωμα, ας πούμε, κανονικά. Με ερωτήσεις έπρεπε να κάνεις μηδέν λάθη, ήθελε μηδέν λάθη στην εξέταση, και μετά οδηγική εξέταση για τα κατεβάσματα και για το πώς πρέπει να οδηγάς τη βροχή.
Δηλαδή είχαν και ένα σημείο το οποίο είχε, μπορεί να έχεις δει με την εμπειρία σου, ας πούμε, γιατί ψάχνεις τέτοια είδους πράγματα, στις χώρες που έχουν χιόνι ή νερό, το πώς παίρνουν δίπλωμα, που έχει τις ειδικές έτσι, πώς λέει, εγκαταστάσεις που πετάνε νερό, ας πούμε, και φεύγει το αμάξι, χάνεις τον έλεγχο και μαθαίνεις να τον κοντρολάρεις. Για πλαγιολίστες είναι να μάθουν να διαχειρίζεται. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Είχε τέτοια πράγματα. Οπότε αφού πήρα το δίπλωμα, την αγωνιστική άδεια μάλλον την αγγλική, ξεκίνησα να τρέχω. Έκανα, μάλλον πριν πάω να τρέχω, να αναφερθεί και αυτό. Πριν ξεκινήσω να τρέχω, έκανα και ένα καλοκαίρι ολόκληρο, συνέχεια προπόνηση, με το Χάρη τον Μπουροθανασόπουλο και την ομάδα του εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος μου είχε φέρει ή μου είχε ετοιμάσει ένα πεζό 106, το οποίο τρέχει σε αναβάσεις εδώ πέρα, λίγο πιο δυνατό από αυτό στην Αγγλία. Αλλά μαζί με το Χάρη τον Μπουροθανασόπουλο και τον Σταμάτη τον Κατσίμη, ο οποίος έχει τρέξει στο Σταμάτη τον Κατσίμη, είναι οδηγός αγώνων πάρα πολύ γνωστός και πολύ ψηλού επίπεδου για την Ελλάδα, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει τρέξει και με μονοθέσια, έχει τρέξει σε αναβάσεις, είναι εκπληκτικά γρήγορος οδηγός και γίνει ο δάσκαλός μας, ας πούμε. Αυτή ήταν η προετοιμασία που χρειάστηκε για να πάω να τρέξω στην Αγγλία. Και την πρώτη χρονιά ήταν λίγο δύσκολα, γιατί εντάξει, δεν είχαμε αυτήν την κόντρα στο αυτοκίνητο. Το ότι πρέπει, τα αυτοκίνητα έχουν πιο πολύ τζαρτζάρισμα από το καρτ, δεν βγάζει τόσα προβλήματα όταν ακουμπάς τον άλλον, έχει πιο πολύ σπρόξιμο σε σχέση με τα μονοθέσια. Άλλο στυλ τελείως. Δεν περιμένουμε από κάποιο DRS, ας πούμε, κάτι. Πρέπει να κάνεις εσύ τη βούτα. Για να περάσει εισαγωγικά. Τώρα ξέρεις, το λέω έτσι, ας πούμε, όπως συζητάω με κάποιον αγωνιζόμενο, θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό. Για να σου πω, ας πούμε, την πλήρη εικόνα του πώς σκέφτομαι. Αλλά ναι, την πρώτη χρονιά δυσκολεύτηκα λίγο να μπω στο κλίμα. Μόνο στους τελευταίους αγώνες ξεκίνησα να έχω την ταχύτητα και την, ας πούμε, την σπιρτάδα που πρέπει να έχω για να είμαι ανταγωνιστικός. Και τη δεύτερη χρονιά, με πάρα πολλές ατυχίες δεν πήρα ένα βάθρο που μέχρι και σήμερα το φέρνω λίγο σαν κρίμα, γιατί πηγαίναμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή ήταν πολλές φορές που βρέθηκα στην τριάδα. Από εκεί που η μέσο όρος τερματισμού μου, ας πούμε, την πρώτη χρονιά ήταν 8ος ή 9ος, τρέχαμε περίπου 26 αυτοκίνητα. Ήμουνα συνέχεια στην πεντάδα και δεν κατάφερε. Δηλαδή, μία φορά έσπασε τα μάξι, μία φορά είχα ένα κούμπιμα, με έστειλε ένα. Εντάξει, κάναμε μάχη, οκ, έψιλον ευρίασε, μου έκανε ένα κούμπιμα, ξέρεις, πάρτερο μεγάλε, και έφυγα εγώ, ας πούμε, στον τοίχο και κάπως έτσι δεν πήρα βάθρο. Δηλαδή, καλύτερος μου τερματισμός ήταν η τέταρτη θέση και αυτό με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν σαν κίνητρο, ξέρεις, να πας καλύτερα στο επόμενο βήμα. Και μετά έρθει το μίνι προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη συνέντευξη ότι. Κοίτα, καταρχάς, το αποτέλεσμα του αγώνα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Κανείς δεν κάθεται δυστυχώς να αναλύσει τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το αποκαλύψουμε αυτό μέσω εσού και να δείξουμε ότι ναι, οκ, okay, διεκδικώ τη θέση, αλλά υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν στο background. Όλα αυτά τα logistics, το γεγονός ότι μπορεί να ευρεάσει ένα άλλο οδηγό και να σου δώσει μια. Αυτό είναι κάτι απλό. Δεν είναι πολύ σύνθετη σκέψη, αλλά μπορεί να σου κοστίσει το μέλλον σου. Οπότε, σαν οδηγό αγώνων, πρέπει να αποκτήσει αυτή την ανθεκτικότητα, την οποία θα μου την αναλύσει κιόλα. Και έκανε και μια άλλη πολύ σημαντική αναφορά στου μέντορε. Να έχει σωστού μέντορε. Ανθρώπου οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να φτάσει στο σημείο που θέλει να φτάσει. Επομένω, τελειώνουν τα δύο χρόνια στην Αγγλία και μετά γίνεται η μετάβαση στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Για μίλησε μου λίγο για τη μετάβαση και για τον αγώνα. Ακριβώς. Λοιπόν, αρχικά να πω κάτι στα γρήγορα. Έχεις δίκιο για αυτό που λες με την ψυχολογία, γενικά το αυτή που πρέπει να έχεις για να προχωρήσεις. Και αυτό το θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η παιδεία, η αγωνιστική που έχεις και η κανονική. Γιατί σαν χαρακτήρας, σε τέτοιο επίπεδο, όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια, ανεξάρτητα από το άμα είσαι μικρός ή όχι, δηλαδή αυτό είναι το ένα από τα πράγματα που μου έμαθε ο πατέρας μου σε πολύ μικρή ηλικία σχετικά από το καρτ και μου εξήγησε επανειλημμένα πάρα πολλές φορές και μου πήρε χρόνια να το αντιληφθώ σωστά για την ψυχολογία που πρέπει να έχεις. Δηλαδή ότι όταν συμβαίνει κάτι δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Όποιος ξέρει και βλέπει σε αυτό το άθλημα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δεν είναι μπάλα, παίζουν 11 άτομα και πρέπει όντως να κάνεις κάτι ξεχωριστό για να φανείς. Μου λέει εδώ άμα είσαι γρήγορος και παλεύεις και δεν κάνεις εσύ λάθη, θα το καταλάβουν κάποια στιγμή και θα δικαιωθείς. Και όντως δικαιώθηκε με αυτή την κουβέντα και βλέπεις που είμαστε τώρα. Απλά ναι, θέλει ηρεμία γενικά. Εκείνη τη στιγμή που γίνεται κάτι είναι η ένταση, τρέχεις, μπορεί να έχεις νεύρα χίλια δυο, αλλά δεν πρέπει ούτε να εκδηλώνεσαι ως επιθετικός, να βρίζεις και να φωνάζεις και να κάνεις και να ράνεις. Πρέπει να το καταπίνεις σε εισαγωγικά και να λες, OK, δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο. Αυτό είναι το mindset που πρέπει να έχεις για να προχωρήσεις. Τώρα, συνεχίζουμε για το mini. Mini challenge Ιταλίας ήταν η καλύτερη από αποτελέσματα αγωνιστική χρονιά που είχα ever. Καθώς πήγα στο πρωτάθλημα σαν rookie,
Και με την πρώτη μου επαφή με τα αμάξι, χωρίς να έχουμε κάνει προπόνηση, μπήκα full ψυχωμένος και είχα πάρει την pole position τότε στην Ήμολα, θυμάμαι, ήταν το 2018. Πήρα την pole στην κατηγορία, ήμουνα πάρα πολύ γρήγορος και πάλι αυτό είναι ένα παράδειγμα για αυτό που αναφέραμε πριν για την ψυχολογία που πρέπει να έχει για την αντοχή. Είναι οι αγώνες που γινόντουσαν ήταν διπλοί, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Στον πρώτο αγώνα, ενώ είχα ξεκινήσει από την pole position, μου έσκασε το λάστιχο, τελευταίο γύρο. Δεν στεναχωρέθηκα όμως, εντάξει, είπαμε τι να γίνει, ατυχία. Αλλά στο δεύτερο αγώνα, ξεκινώντας τελευταίος, τερμάτισα τρίτος. Οπότε πήρα βάθρο μετά από πάρα πολύ καιρό που το είχα, ας πούμε, ανάγκη. Και εκείνη η χρονιά έγινε μία από τις καλύτερες, γιατί σχεδόν σε κάθε αγώνα είχα μέσο όρο ένα τερματισμό στο βάθρο, το οποίο για μένα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, όταν έχεις έρθει από δύο χρονιές, τις οποίες προσπαθείς, και ενώ έχεις τη δυνατότητα, σου έχει φύγει από τόσο κοντά το βάθρο, στις άλλες κατηγορίες, δηλαδή στο mini challenge, στο Junior Saloon Car Championship, ας πούμε, όπως σου είπα πριν, ήταν μεγάλη ανακούφιση και boost ψυχολογικό. Δηλαδή, περιμέναμε και επιτέλους ανασάναμε. Ας πούμε, λέμε, OK, ήρθε το αποτέλεσμα, τώρα με ηρεμία προχωράμε. Και όντως ήταν πάνω κάτω τέτοια χρόνια, πιο απλή, δηλαδή δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Ωραίες κόντρες, πάλι από μικροατυχίες, ας πούμε, δεν είχαμε καλύτερο τερματισμό στο πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει σημασία. Ήμασταν full ανταγωνιστικοί και ήταν από τα πρωταθλήματα που έχω ευχαριστηθεί πιο πολύ στη ζωή μου, ας πούμε, από τις καλύτερες αγωνιστικές χρονιές που έχω περάσει. Μιλάμε και επίσης για μια διάκριση η οποία δεν πάθηκε σε οποιαδήποτε πίστα. Μιλάμε για την Ήμολα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να προσέθεσαι και λίγο πρεστίζ και λίγη τερίσια χαρά να πω στη θέση την οποία πήρες. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν δύσκολη η πίστα. Ναι, εντάξει, κοίτα. Εγώ γενικά, σαν άνθρωπος, άμα με ξέρεις και μπορώ να σου πούνε και όποιοι με ξέρουν, γενικά. Δεν θεωρώ ότι κάτι έχει, ας πούμε, πιο πολύ πρεστίζ από κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι Ήμολα, είναι Ιταλία, γενικά, αλλά όλες οι πίστες που κάναμε εκείνο το πρωτάθλημα ήταν τρομερές. Δηλαδή, τρέξαμε και στη Μόντζα και στο Μουτζέλο, όπου έχει μεγάλο αγώνα, πήγαμε και κάναμε αγώνα με το Μίνι. Και ήταν τρομερή εμπειρία, σου λέω, συνολικά η χρονιά. Οπότε, δεν θεωρώ ότι κάποιος αγώνας είχε παραπάνω έτσι, ας πούμε, πρεστίζ από κάποιον άλλον. Ήταν απλά μια τρομερή εμπειρία εκείνη η χρονιά και μ' άρεσε πάρα πολύ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν όλο αυτό το momentum. Σε κάποια φάση άλλαξε λίγο η χρειά. Φύγαμε από τα καθαρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και απέκτησες ένα διάνυσμα προς Αμερική με τον NASCAR Whelen. Τι σε έκανε να θελήσεις να μπεις σε αυτό το πρωτάθλημα? Δεν το διάλεξα εγώ, ας αρχίσουμε από εκεί. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας που είχαμε στο Mini Challenge είναι ο Άλεξ Κάφη, πρώην οδηγός Φόρμουλα 1, και ο οποίος είχε ομάδα παράλληλα και στο Euro NASCAR. Mm-hmm. Και επίσης είχαν και άλλες ομάδες από το Mini Challenge, ήταν θυγατρικές, αν θες να το πεις έτσι, ομάδων στο Euro NASCAR. Και γενικά το ακούγαμε πολύ το πρωτάθλημα. Οπότε όταν τελείωσε η χρονιά, με τα αποτελέσματα που είδε ο άνθρωπος, μας είπε αν θέλουμε να πάμε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε μια μέρα δοκιμές, αν δεν κάνω λάθος, στην πίστα της Φράνσια Κόρτα, στην Ιταλία, έτσι λέγεται. Πιο μικρή πίστα, όχι τόσο γνωστή. Και πήγαμε, αποφασίσαμε τον πατέρα μου και το θείο μου τότε να πάμε όλοι μαζί, να δούμε, ξέρω εγώ, τι παίζει με αυτό το αμάξι και αυτά. Και το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν ότι έκανε δοκιμές και ο Βιλνέβ εκείνη τη στιγμή στην πίστα. Και μένουμε λίγο ξύς. Λέμε, όπα. Τι κάνει αυτός εδώ? Ξέρεις, είχαμε πάθει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε σε μια μικρή πίστα της Ιταλίας και βλέπουμε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα 1 να δοκιμάζει ένα αγωνιστικό. Και τέλος πάντων το ρωτάμε και μας λέει θα τρέξει στο πρωτάθλημα. Και κάπως εκεί κάναμε και εμείς δοκιμές, πάθαμε πλάκα με το αμάξι. Ένα αμάξι τώρα κοντά στα 500 άλογα, 5.000 κυβικά, πισωκίνητο με 4 μανίτα ατμοσφαιρικό, δηλαδή με άλλα λόγια ένα θηρίο. Είναι σημαντικό να γίνει η μετάβαση, έτσι, ότι είναι μεγάλο βήμα. Καμία απολύτως σχέση το μίνι με το NASCAR. Δηλαδή, το ένα μπροστοκίνητο αμάξι 260 άλογα. Δεν λέω. Πάρα πολύ γρήγορο και το Cooper. Πάρα πολύ ελαφρύ. Μπροστοκίνητο καλωστημένο. Με άλλη φορά έμπαινε στις στροφές και με άλλη άνεση από ότι με το NASCAR. Και όντως γυρνάγαμε και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είχε φορά και το δίτρουμπο τον κινητήρα της BMW που είχε με τα M εκείνη την περίοδο. Και ήταν works. Το μίνι δεν ήταν απλά κουπεράκιες. Οπότε το συνολικό, σαν αυτοκίνητο, ήταν πάρα πολύ γρήγορο και αυτό. Αλλά το άλλο είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Πίσω ακίνητο τώρα, κάτι λάστιχα τα οποία είναι θηρία, τεράστια. Δεν μπορείς να το δείξεις τώρα, καταλάβεις. Πρέπει να το δεις από κοντά. Θόρυβος.
Και ο ανταγωνισμός, ότι έχει 34 αυτοκίνητα μέσα στην πίστα. Όπα, συγγνώμη. Ότι έχει 34 αυτοκίνητα μέσα στην πίστα, τα οποία είναι όλοι. Ξέρεις, τρέχουν για να σε φάνε. Δεν είναι, είναι άλλη ψυχολογία. Τελείως. Πάνε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πλέον αυτοκίνητα. Στο αγώνα. Οπότε πρέπει να θέλει και άλλη διαχείριση. Ναι, εντάξει. Ακολουθάνε πάρα πολύ το αμερικάνικο στυλ. Οπότε υποστηρίζουν πολύ την κόντρα και το ακούμπημα. Οπότε θέλει τελείως διαφορετική ψυχολογία και στο μάχη, αν θες να το πεις έτσι, για να είσαι ανταγωνιστικός εκεί. Τις πρώτες δύο χρονιές έτρεξα στη δεύτερη κατηγορία. Έχει δύο κατηγορίες στο Euro NASCAR. Euro NASCAR Pro και Euro NASCAR 2. Εγώ έτρεξα τις πρώτες δύο χρονιές στο Euro NASCAR 2, όπου την πρώτη χρονιά δεν είχα κάπου σταθερά καλά αποτελέσματα. Αλλά για σαν ρούκι και σαν πρώτη εμφάνιση σε τέτοιο πρωτάθλημα ήταν αρκετά θετικά. Δηλαδή από τους 30 περίπου οδηγούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που δεν είχα ξαναοδηγήσει στο αμάξι έτσι σοβαρά. Δηλαδή είχα κάνει μόνο 20 γύρους μετρημένους δοκιμές. Κατάφερα και έφερα μια 10η θέση από το πουθενά, ενώ έχω ξεκινήσει 18ος, ας πούμε, 20ος, κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν και αυτό όθηση ψυχολογική και συνεχίσαμε. Είχε. Σε κάποιους αγώνες ήμουν πολύ αργός. Δεν έβρισκα ταχύτητα, δεν είχα μάθει το αμάξι εντελώς. Σε κάποιους άλλους αγώνες έκανα τρομερό τερματισμό. Δηλαδή στο Branch Hatch τερμάτισα έκτος εκείνη τη χρονιά από το πουθενά. Δηλαδή, okay, ξέρεις, είχε σκαμπανεβάσματα εκείνη η χρονιά. Τη δεύτερη ήμασταν πιο σταθερά, απλά είχαμε θεματάκια τεχνικά, αν θες να το πεις έτσι. Είχαμε κάποια θέματα με την ομάδα, με τους μηχανικούς, που δεν το λέω σαν παράπονο, έτσι. Δηλαδή σε όποιον αγώνα το αμάξι. Έτρεξε, αν, θες να το, αν το πούμε έτσι. Εγώ είχα το αποτέλεσμα που δικαιόμουν για εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, τους τερματισμούς μου τους έκανα όπου έπρεπε να τους κάνω. Απλά, μερικές φορές, σε μερικές πίστες, δεν τερμάτισα. Κατάλαβες, δεν σου λέω ότι θα κέρδιζα ή ότι θα ήμουν στην τετράδα. Απλά, μια σταθερή 8η με 10η θέση θα την είχα. Γιατί εγώ κυνηγούσα να τερματίσω στη δεκάδα στο πρωτάθλημα. Και εν τέλει τερμάτισα ισοβαθμία με τον 11ο στην 11η θέση. Για μία θέση δεν το κατάφερα, επειδή εγκαταλείψαμε. Αλλά και πάλι, μετά από όλα αυτά, είδαμε ότι όντως είμαστε ανταγωνιστικοί και θεωρούμε ότι με μια καλή υποστήριξη από πίσω μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Pro. Οπότε κάναμε το επόμενο βήμα, είχαμε μια και την πρόταση από την ομάδα και μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και θα τρέξουμε στην Pro. Εντάξει, από μηχανική άποψη δεν ήταν έτσι. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ποτέ, ever, μηχανικά. Δηλαδή, φέρα ένα καινούριο αμάξι το οποίο έβγαλε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Και από χαζά προβλήματα μέχρι τώρα σου λέω. Να μπαίνει πετραδάκι κάτω από το πετάλι, να μην το έχουν τσεκάρει και με το που μπαίνω μέσα να κάνω χρονομετρημένα, να φεύγω ευθεία στον τοίχο. Με κολλημένο τον γκάζι. Σου λέω για τέτοια μικροπράγματα. Οπότε ήταν περίεργη χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στους αγώνες που τρέξαμε πάλι, ήμασταν πλήρως ανταγωνιστικοί και φέραμε τα αποτελέσματα που έπρεπε. Οπότε, κάπως ισορρόπησε η κατάσταση. Αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερα φέτος. Φέτος θα μπορούσε πραγματικά να ήταν πολύ καλύτερα. Και το έχω λίγο, ξέρεις, σαν κρίμα. Το στοιχείο του κινδύνου, όπως ανέφερες με αυτό που συνέβη, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί ξέρεις ότι πάντα υπάρχει. Και έχουμε και επιφανή παραδείγματα οδηγών οι οποίοι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό μυητικά? Ότι υπάρχει, υπάρχει. Αυτό δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι μια πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, το έχει το άθλημα. Βέβαια, είναι και κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, που το βλέπεις και σε άλλα αθλήματα, π.χ. και στο μπάσκετ, όταν χτυπάς, μερικοί αθλητές έχουν την ψυχολογία να επανέλθουν από ένα τραυματισμό, άλλοι δεν την έχουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολλά τρακαρίσματα. Πάρα πολλά. Δεν μπορώ τώρα. Άμα ξεκινήσω να σου λέω, μπορεί να μας πάρει μισή ώρα. Ναι, έχω τρακάρει σε οποιαδήποτε κατηγορία, με οποιοδήποτε τρόπο. Μόνο τούμπα δεν έχω φέρει. Έχω φέρει βέβαια τούμπα με κάρτ, αν αυτό μετράει. Τέλος πάντων, γενικά, το τρακάρισμα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν φοβάσαι ότι θα τρακάρεις, θα πηγαίνεις γρήγορα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να κάτσεις να το σκεφτείς και εκεί παίζει ρόλο και ο μέντορας, όπως είπες. Δηλαδή, εγώ είχα τους ανθρώπους μου, οι οποίοι. Πέρα από την πλάκα, ξέρεις, δεν το περνάω ως ένα απλό θέμα. Όντως έχουν υπάρξει στιγμές που έχω σκαλώσει, να σου το πω έτσι, και φέτος, δηλαδή όταν φεύγεις στον τοίχο με κολλημένο τον γκάζι, αγχώνεσαι. Δεν μπορείς, δηλαδή, και μετά όταν βγαίνεις είσαι λίγο. Ταραγμένος, είμαι σίγουρος. Ταραγμένος, ναι. Η αδρεναλίνη είναι στο φουλ και δεν σκέφτεσαι καθαρά εκείνη τη στιγμή. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Θέλει να έχεις σωστά άτομα δίπλα σου να σου πούνε τη σωστή κουβέντα εκείνη τη στιγμή. Όχι ψέματα, του στυλ δεν θα παθαίνεις ποτέ τίποτα και τέτοια, αλλά.
δεν πειράζει, συνεχίζουμε, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτά, θα τα φτιάξουμε. Να σε ψυχώσουν λίγο και να μπεις πάλι στην πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό έχει και αυτό το ρίσκο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ απλή και δεν μπορείς να τρέξεις. Γιατί δεν θα δώσεις ποτέ το 100% να πιέσεις στο όριο και να παλέψεις, ας πούμε, με κάποιον άλλο οδηγό αντίστοιχα στο όριο, δηλαδή να έρθετε πλάι-πλάι με 250 χιλιόμετρα. Δεν θα κάνεις εσύ, εκεί που θέλει το λίγο παραπάνω, να κάνεις το άσε και να κάνεις τη βούτα στα φρένα, να το πάρεις στη θέση, δεν θα μπορείς να το κάνεις άμα δεν έχεις την ψυχολογία. Οπότε ουσιαστικά τα τρακαρίσματα λειτουργούν σαν ένα reality check, αν θες να το πεις έτσι, για τους οδηγούς. Κατάλαβες. Και χτίζεις χαρακτήρα μέσα από τα τρακαρίσματα. Είναι πολύ καλό το ότι έχεις την οπτική γωνία του να βλέπεις αποτελέσματα μέσα από πιθανά προβλήματα. Που είναι ένα στοιχείο που έχουν πάρα πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι και είμαι σίγουρος ότι είναι στοιχείο ενός επιτυχημένου οδηγού επίσης. Οπότε, η βλέψη αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι για Αμερική. Να φύγουμε από τη γυραιά Ήπειρο. Για μιλήστε μου λίγο για τα όνειρα σου για το μέλλον. Εντάξει. Θα σου πω, το όνειρο ξεκίνησε ουσιαστικά. Βασικά, όνειρο να πετύχουμε σαν οδηγός, να πετύχω εγώ σαν οδηγός, υπήρχε πάντα, στο ανέφερα και πριν. Απλά, ας πούμε, με τη συγκεκριμένη ευκαιρία που μας έχει δοθεί τώρα μέσα από το Euro NASCAR και το πρόγραμμα που έχουν να στείλουν Ευρωπαίους οδηγούς στα Αμερική, θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε αυτή την κίνηση, να κάνουμε αυτό το βήμα και να ποντάρουμε, ας πούμε, στις δυνατότητες μου και στην άλλη Ήπειρο για το καλύτερο. Γιατί το NASCAR είναι κάτι πιο εφικτό από τη Φόρμουλα 1. Έχουμε κάνει τώρα 6-7 χρόνια. Πόσο είναι, περίμενε, 2, 6 χρόνια αγώνες αυτοκινήτου, καθαρά αυτοκινήτου, όχι kart. Μπαίνω στον 7ο χρόνο, θεωρώ ότι είμαι έτοιμος και ότι αν δεν κάνω τώρα το ρίσκο, σαν μικρός κιόλας, έτσι, είμαι 21 ετών. Θεωρώ ότι είναι κατά τα άλλη στιγμή. Τώρα θα το κάνω. Άμα είναι να κάνω κάτι, θα το κάνω τώρα. Οπότε σε συνεργασία με τον άνθρωπο που διοργανώνει το πρωτάθλημα, τον κομισάριο, αν θες να πεις, ας πούμε, τον κύριο Νάσκαρ, τον πρόεδρο, πρόεδρος είναι, ναι. Μας έκανε τις επαφές με τις ομάδες στην Αμερική, έκανα την πρώτη μου προπόνηση σε οβάλ, που δεν έχω ξαναοδηγήσει οβάλ, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και με τα αμάξια, ας πούμε, που θα οδηγήσω εκεί πέρα, το οποίο είναι κάτι άλλο, και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή, δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό Νάσκαρ. Πώς αλλάζει το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο αλλάζει, αρχικά αλλάζει το κάμπερ. Το κάμπερ στους εσωτερικούς τροχούς, αυτούς που πατάνε στην κλίση, ξέρεις. Ναι. Είναι εσωτερικό και το τιμόνι, ας πούμε, ουσιαστικά, όταν το πιάνεις πρώτη φορά, βλέπεις ότι κοιτάει έτσι. Είναι περίεργη αίσθηση, δηλαδή άμα η τροχή πατάνε και τέσσερις κάτω, σε λεία επιφάνεια και όχι χωρίς κλίση, θα δεις ότι το τιμόνι για να πάει ευθεία πρέπει να είναι έτσι. Γενικά, μόλις συνηθίσεις λίγο πόσο πρέπει να στρίβεις δεξιά, πόσο πρέπει να στρίβεις αριστερά, γιατί εξαιτίας του κάμπερ και της κλίσης δεν είναι ίδιο. Και πρέπει να κρατάς, για να πας γρήγορα, έτσι μου εξήγησαν και οι Αμερικάνοι, στα βάλ, πρέπει να έχεις μια ροή, συνέχεια όμως, μια ροή, τον ίδιο γύρο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε πρέπει να μάθεις με βάση αυτές τις λιγοστές κινήσεις που σου επιτρέπεται να κάνεις, να βρεις την τέλεια γραμμή, ώστε να κρατάς αυτό το ρυθμό. Και πάνω σε αυτό θα έχεις και 28 άτομα δίπλα σου, κολλητά με σένα, που θα σε ακουμπάνε μούρι το πίσω και το πλάι, για να κερδίσουν, ας πούμε, τον αγώνα. Όλα αυτά σε συνδυασμό φέρνουν μια άλλη δυσκολία, άλλη ψυχολογία για να κάνεις τέτοιο αγώνα και είναι και πιο πολύ αντοχής, γιατί τρέχουμε πιο πολύ από ό,τι τρέχουμε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η κυρία διαφορά. Προκύπτει και το γεγονός ότι πρέπει να γνωρίζεις και τη μηχανή σου. Όταν λέω τη μηχανή, εννοώ το αυτοκίνητο με το οποίο αγωνίζεσαι. Γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι καλυμπραρισμένο, ούτως ώστε να τρέχει ένα οβάλ. Συγκεκριμένο setup. Υποθέτω ότι και οι ταχύτητες πρέπει να είναι υψηλότερες από ό,τι στο NASCAR γύρω. Είναι διαφορετικές, ναι. Εξαρτάται την πίστα. Γιατί στο Oval παίζουν αυτό που αλλάζει και αυτό που δεν το ήξερα, ας πούμε. Οι πίστες κατηγοριοποιούνται, η δυσκολία τους, ανάλογα με το μέγεθος που έχει κάθε πίστα. Γιατί η πιο μεγάλη πίστα σε μήκος φέρνει και μεγαλύτερη τελική, προφανώς. Οπότε υπάρχουν οι low speed circuits που ουσιαστικά έχει και αλλαγές, δηλαδή αλλάζει ταχύτητες την ώρα που τρέχεις, μπορεί να κατεβάσει από Τετάρτη, Τρίτη και μετά ξανά Τετάρτη. Υπάρχουν οι middle speed circuits, άμα θες να το πεις έτσι, raceways ή circuits, οι οποίες είναι πιο, πάλι με ενιαία, με το που βάλεις τη μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή με το που κουμπώσεις Τετάρτη
Παίζει μόνο γκάζι φρένο και εστιάζει την οδήγηση, αλλά πάλι δεν έχει τόσο μεγάλη τελική. Δηλαδή το άμαξι δεν προλαβαίνει να αναπτύξει την ταχύτητα, ας πούμε, την απόλυτη. Και υπάρχουν και μεγάλες πίστες, οι πραγματικά μεγάλες, στις οποίες όντως το αμάξι πιάνει κόφτη με τετάρτη και πηγαίνει κομμάτια με 260 χιλιόμετρα σταθερά εκεί πίσω από τους άλλους. Και είναι όλοι ατρενάκι. Και περνάνε αέρα από την καταστροφή. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες πιστών. Εμείς για να πάρεις άδεια να πας από τη μία στην άλλη πρέπει να συμπληρώνεις αγώνες. Οπότε εγώ πρέπει να συμπληρώσω τώρα τους πρώτους αγώνες που θα κάνω το Φεβρουάριο σε μικρή πίστα για να πάρω την άδεια να πάω με το ίδιο αμάξι σε πιο μεγάλη πίστα, ας πούμε. Κατάλαβες. Για να πάρω την άδεια να τρέχω σε μεγαλύτερες πίστες. Αυτό κυνηγάω τώρα. Φέτος η χρονιά είναι να πάρω τις άδειες για να είμαι πλήρως καλυμμένος από του χρόνου. Να ποντάρω σε στοχευμένους αγώνες πάλι στις πιο μεγάλες κατηγορίες του NASCAR και να κυνηγήσουμε αποτελέσματα. Μα πραγματικά στο λέω, ολόψυχα στο εύχομαι. Και είμαι σίγουρος ότι ο συνδυασμός ανθρώπων που έχεις γύρω σου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, η ωριμότητα που έχεις για την ηλικία σου, η οποία δεν στο κρύβω ότι φαίνεται. Φαίνεται πάρα πολύ. Είσαι γνώστης αυτού ακριβώς που κάνεις, το πάθος σου. Θα μας φέρουν σε σημείο να επαναλάβουμε αυτή τη συνέντευξη σε λίγο καιρό, σύντομα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κατορθώσω αυτό που θέλεις. Και αυτό δεν το λέω απλά γιατί ακούγεται ωραία στην συνέντευξη, το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω και θα φτάσει τη σημαία ψηλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά, σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου και για τη συνέντευξη. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου, γενικά, και όποτε θέλεις να ξανακάνουμε να το επαναλάβουμε. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, βλέπεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Χρόνος να υπάρχει, να έχουμε έτσι ένα καλό κάτσμα να πούμε, ηρεμία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, όλα θα έρθουν. Και σε σένα, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και μακάρι το project που έχεις και εσύ δημιουργήσει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Λέω να είσαι καλά, πραγματικά. Λατρεύω να γνωρίζω ανθρώπους σαν εσένα, οι οποίοι έχουν ένα όνειρο και το κυνηγάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λείπουν από αυτόν τον κόσμο άτομα σαν εσένα, λείπουν. Και εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας προσωπικός σου στόχος, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία θα το δουν αυτό. Και στο δικό του τομέα, είτε στο τομέα αγώνων, θα κινητοποιηθούν, θα πούνε: OK, άρα μπορώ. Άρα γίνεται ένα παιδί, ας πούμε, από την Ελλάδα να φύγει και να πάει να κυνηγάει το νερό του εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το point. Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Επέτρεψε πάρα πολύ ωραίο αυτό το point που έκανες τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα γενικά, πέρα από, ας πούμε, πίστα, που είναι το πιο απλό παράδειγμα, μπορεί να πει οποιοδήποτε. Λείπει και ένα παράδειγμα. Και όταν λέω παράδειγμα, δεν εννοώ κάποιον ο οποίος έχει κάνει ένα ποντάρισμα, έχει αφήσει ένα νεφρό και ένα σπίτι για να κάνει μια εμφάνιση σε μια κατηγορία υψηλού επίπεδου μηχανοκίνητου. Εγώ μιλάω κάποιον ο οποίος να τα έχει πραγματικά καταφέρει. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει γίνει Έλληνας, έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος προφανώς, αλλά έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα, έχει περάσει από τα δύσκολα στάδια, ας πούμε, που δεν έχει ανταγωνισμό, που είναι μικρό επίπεδο τα πρωταθλήματα σε σχέση με το εξωτερικό, έχει κάνει όλη αυτή την κούραση και αυτή την προσπάθεια και το έχει καταφέρει. Εγώ, όταν ξεκίναγα, ας πούμε, να τρέχω, δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν λέγαμε, να είναι ο τάδε που τώρα έχει, ας πούμε, το συμβόλαιο και τρέχει εκεί πέρα. Κοίτα τον, φτάνει, ας πούμε, Φόρμουλα 2, πάει τώρα, κοντεύει, θα κάνει μια προσπάθεια να μπει στη Φόρμουλα 1. Θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρω να γίνω, ας πούμε, ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να ασχοληθώ με το management οδηγών. Δηλαδή, αυτά που έχω μάθει και αυτά που έχω ζήσει, θα ήθελα από ένα σημείο και μετά, όταν. Γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, θα σταματήσω να οδηγάω. Λογικό είναι. Δεν μπορώ να οδηγάω για πάντα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μεταδώσω αυτή την εμπειρία που έχω σε μικρότερα παιδιά και να προχωρήσω, ας πούμε, βοηθώντας κάποιους άλλους, σαν ατζέντης ή το οτιδήποτε, ή σαν προπονητής, μέντορας κάποιων παιδιών. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ολοκληρώσω έτσι την καριέρα μου. Πραγματικά, πρωτοπορείς, όπως ανέφερες, είσαι μοναδικός σε αυτό το οποίο κάνεις, ειδικά στην ηλικία σου. Πραγματικά, ανυπομονώ να δω τι κρατάει το μέλλον για σένα. Και είμαι σίγουρος ότι κρατάει μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, το χάρηκα, πραγματικά στο λέω, όσο τίποτα. Thank you.